Λοιπόν, εδώ μια πολύ ωραία παρέα. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Ανδρέα Δημιώτη και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Δημιώτη. Καλημέρα σας. Εδώ οι συνάδελφοι, βέβαια, Άρης Πορτοσάλτε, Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο, Βαγγέλη, με το ρεπορτάζ. Ναι. Για να πάμε μετά και στα σχόλια, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και με τον κύριο Δημιώτη για τους αριθμούς. Τι λέει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Δημιώτης, στο μεταξύ, συγγνώμη, Βαγγέλη, κρατούσε την μπόμπα το βράδυ της κυβέρνησης. Την κρατούσε, την περιέγραφε, αλλά την είχε αγκαλιά. Την πήγε και την έφερε. Την έριξε. Χρωμάτιζε λιγάκι. Θέλω να πω ότι την κράτησε στην αγκαλιά για ένα διάστημα μέχρι να ανακοινωθεί. Βεβαίως, Δεν το πιστεύατε. Πάμε λίγο με τους τίτλους να δούμε τι έχει γίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάει από ό,τι αντιληφθήκαμε όλοι. Για μένα μπορεί να αποδειχθεί ένα τραγικό πολιτικό λάθος. Ένας μονομέτωπος αγώνας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προς ώρας και για την πρώτη μέρα να πετάει τον μπαλάκι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ πολύ λογικό οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, τα μέλη και τα στελέχη του προσωπικά, να πανηγυρίζουν. Περάσανε από μια πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδο. Απολύτως συμπιεσμένοι. Όλα τα βέλη έπαιζε το κεφάλι του ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι μόνο διεσώθη, αλλά ανέβασε τα ποσοστά. Και όχι μόνο ανέβασε τα ποσοστά, λάθος κατ' εμέ η εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι μας απειλεί. Κουράστηκα με τη φοβική αριστερά. Κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, χρειάζεται ο τόπος μια ηγετική αριστερά απέναντι σε μια ισχυρή, ισχυρότατη χριστιανοδημοκρατία. Για να μιλήσουμε με ευρωπαϊκούς όρους. Αν επιμείνει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το μονομέτωπο αγώνα απέναντι σε ένα όμορο, όπως έλεγε και ο ίδιος, χώρο, θα επαναληφθεί ένα σκηνικό εκείνο του παλιού, μια εσωτερική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και αριστεράς, που το μόνο το οποίο ενίσχυε ήταν απολύτως το ΠΑΣΟΚ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διαφημίσει το ΠΑΣΟΚ, είναι η καλύτερη προεκλογική τακτική. Εντάξει, το είδαμε χθες, αυτό το καταλάβαμε από τον Τσίπρα, ο οποίος άρχισε να χτυπάει και τον Ανδρουλάκη. Εγώ περιμένω από τον Αλέξη Τσίπρα την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο να βγει με γενναιότητα σε μια συνέντευξη. Να δούμε πώς αντιλήφθηκε και κατάλαβε το αποτέλεσμα των εκλογών. Εχθές αυτοκριτική δεν έκανε πάντως. Πριν τις εκλογές το κάνει αυτό. Εχθές αυτοκριτική, συγγνώμη Δημήτρη μου, εχθές αυτοκριτική. Ναι, αύριο υπάρχει η συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Έδειξε. Αύριο υπάρχει η συνεδρία. Μια αναλογική. Έδειξε το ΠΑΣΟΚ. Έδειξε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έδειξε το Βαρουφάκι. Προσωπική αυτοκριτική σε σχέση με τα διλήμματα που έβαζε, τους τόνους που χρησιμοποίησε. Είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη και στα καλά και στα κακά κτλ. Όμως αυτό που αναμένω είναι και ο κόσμος, διότι υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο αναφύεται από τις έρευνες πλέον, τις μελέτες του εκλογικού αποτελέσματος. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό, την Κυριακή της κάλπης αποφάσισε. Δηλαδή τον περίμενε. Δεν περίμενε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα. Και τον περίμενε μέχρι την Κυριακή της στην κάλπη. Πρόσωπα πίσω από θα το αλλάξουν, Βαγγέλη. Βεβαίως γύρω από τον αρχηγό, η γενική ομάδα θα αλλάξει. Βεβαίως, δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Πολιτικές θα αλλάξουν, στρατηγικές μέχρι τις εκλογές. Γιατί θα είναι και λίγο παράδοξο εκεί που ακούγαμε Α ξαφνικά να γίνει Β. Ή εκεί που βλέπαμε άσπρο να γίνει μαύρο. Τι θα πιστέψει ο κόσμος? Νομίζω ότι πρόσωπα θα αλλάξουν. Αν και πολλές φορές, ξέρετε, οι δολοφονίες εντός εισαγωγικών χαρακτήρων ή ανθρώπων μετά από εκλογικές μάχες και πριν από την. Θεωρώ ότι η επόμενη εκλογική μάχη για το ΣΥΡΙΖΑ είναι κρισιμότερη της προχθεσινής. Κρισιμότερη της προχθεσινής. Για να μην αποδεχθεί η προχθεσινή ολέθρια ήττα και ως στρατηγική ήττα ή το μέγεθός της. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια στρατηγική ήττα πάντως. Τι λέτε, κύριε Δημιώτη? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ τις επόμενες εκλογές δύσκολες. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Γιατί αυτό το αποτέλεσμα δημιουργεί, πώς το λένε, την αίσθηση του ενθουσιασμού, ο οποίος συνήθως συνοδεύεται από τον εφησυχασμό. Λοιπόν, την πάθουμε σαν τον λαγό και τη χελώνα. Λοιπόν, ο οποίος λαγός νόμιζε ότι τρέχει και κοιμήθηκε και μετά τον πέρασε. Λοιπόν, για να τον περάσουμε την χελώνα είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να κοιτάξτε να δείτε, η αυτοδυναμία δεν είναι εύκολη. Ενώ με αυτά τα ποσοστά που επέτυχε την Κυριακή η Νέα Δημοκρατία θα είχε, πραγματικά νούμερα είναι αυτά, 173 έδρες θα ήταν. Με τον νόμο που θα ψηφίσουμε τώρα. Με τον νόμο που θα ψηφίσουμε τώρα, της ενισχυμένης αναλογικής. Αυτή τη στιγμή για να ξανασυμβεί αυτό πρέπει να ξαναπιάσει το 41%
Και, και επειδή δεν θα. Γιατί πρέπει να πιάσει 40, δηλαδή με 39 δεν κάνει αυτοδυναμία. Πιάνει, αλλά θα είναι 153-154. Διότι για να έχει ισχυρή αυτοδυναμία, λέτε. Και γιατί το 16. Να υποχωρήσει από το 40-41. Γιατί να υποχωρήσει. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο δεν του λαού και τη καθαρή η εντολή των πολιτών. Πολύ δεν θα πάνε οι πολίτε, α πούμε. Μα γιατί πολλοί θα σκεφτούν, κοίταξε να δει. Το μήνυμα μου το έδωσα στη Νέα Δημοκρατία, μην την κάνω και η εμόνα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η αίσθηση. Ένα πράγμα που έχουμε ξεχάσει όλοι, υπάρχει ένα 16% που πήγε στα κόμματα κάτω από 3%. Βέβαια. Αυτό δεν θα μείνει 16. Αυτό θα γίνει 8. Οι άνθρωποι αυτοί, αφού ψήφισαν τα κόμματα τους, δεν έχουν κανένα λόγο να φύγουν από εκεί. Γιατί δεν έχουν. Ως πρώτη ανάγνωση. Ως πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή αυτός που ψήφισε νίκη δεν θα πάει ξανά για να μπει μέσα. Αυτός που ψήφισε νίκη που του λείπουν λίγοι θα πάει. Έτσι. Ναι. Ωραία. Και αλλά... η ζωή θα πάει. Ναι, η ζωή αλλά... θα πάει. Εγώ σου λέω θα μείνουν 8 απ' έξω. Ναι. Δεν θα μείνουν 16. Ναι. Είναι όλοι άλλοι. Ας πούμε ότι μπαίνει και η ζωή Κωνσταντοπούλου και η νίκη. Ας πούμε. Ας πούμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Πάλι θα μείνουν 8. Πάλι μισή θα είναι εκτός. Πού θα πάνε, λέτε. Αυτοί που. Εγώ σας λέω, λίγοι θα πάνε στην νίκη. Αυτοί γιατί πρέπει να πάνε κάπου αλλού εκτός από αυτό που ψήφισαν. Γιατί έχουμε ξανά εκλογές, δεν είναι δεύτερος γύρος. Γιατί όλα τα κόμματα γιατί θα είναι εκεί. Κάποιος που ψήφισε ένα κόμμα, τον Τζίμερο για παράδειγμα, που πόσο πήρε δεν θυμάμαι. Τζίμερο και όλο σε παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε. Γιατί να τον ξαναψηφίσει. Δεν υπάρχει, λέτε πια. Δεν υπάρχει. Με τοπική σύγκρουση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Μπορεί να προκαλέσει. Έχει δύο διακυβεύματα η επόμενη. Φυγόκεντρε στάσει στο χώρο και να πούμε πάμε στην καθαρή λύση. Θα έχουμε εκλογές αντιπολίτευσης. Ναι, αλήθεια τώρα. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Εγώ σας λέω ότι θα έχει το πανηγύρι. Προσέξτε να είναι δυνατόν. Θα έχουμε σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με τοπική, γιατί έχει μυριστεί αίμα το ΠΑΣΟΚ. Είναι σαν τον Καρχαρία. Σαν τον Καρχαρία. Έχει ευκαιρία μπροστά του. Έχει ευκαιρία μπροστά του. Έχει ευκαιρία μπροστά του. Έχει την απόλυτη αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγγνώμη κύριε Δερμιώτη που διακόπτω. Δεν είναι την απόλυτη αυτοδυναμία. Θα έχει δύο κόμματα να τσακώνονται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την απόλυτη αυτοδυναμία. Συγχαρητήρια στους συμβούλους ή στους ανθρώπους της αριστεράς. Έλατε κύριε Δερμιώτη. Λοιπόν, έλεγα ότι θα δούμε. Και μπορεί να δείτε και το εξής φαινόμενο. Δηλαδή από τα 16 να πάρει και λίγο παραπάνω ο ΣΥΡΙΖΑ και να θεωρεί ότι νίκησε. Ναι, ναι, ναι. Το γνωστό. Ό,τι ανακάμπτει. Σύνδρομο. Θέλω μόνο να κάνω μία παρατήρηση. Γιατί άκουγα τον Κολοκυθά στο ραδιόφωνο και μιλούσε ότι έχουμε 9.800.000. Λοιπόν. Ναι. Κοίτατε. Εγγεγραμμένο. Εγγεγραμμένο. Ναι. Είναι λάθος αυτό το νούμερο. Γιατί είναι λάθος. Ακούστε. Η εγγραφή δεν είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι. Είναι. Γιατί. Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.607.000. Μάλιστα. Η ηλικία 0 έως 14, οι οποίοι δεν μπορούν να ψηφίζουν, είναι 1.540. Άρα άμα αφαιρέσουμε από τους 10.607 1.540... Δεν μένει 9.8. Δεν μένει. Όχι μόνο αυτό. Αλλά και άμα αφαιρέσουμε και τους 15 και 16, που δεν, ούτε αυτοί ψηφίζουν, άλλες 220.000... Είναι 1.000.000 λιγότεροι, είναι 800.000 λιγότεροι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που φύγαν από την Ελλάδα, διατηρούν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Γι' αυτό δεσβήνονται από τους καταλόγους. Και γι' αυτό δεσβήνονται από τους καταλόγους. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η αναφαινόμενη αποχή 40% είναι περίπου 10 μονάδες λιγότεροι. Δηλαδή, θέλω αυτό το πράγμα να το περνάμε στον κόσμο, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να σου λέει ότι ξέρεις. Τόσοι δεν ψηφίσανε και αυτοί που ψηφίσανε. Δεν ισχύει αυτό λοιπόν. Όχι, δεν τώρα ισχύει. Μπορεί να πάνε να ψηφίσουν περισσότεροι στις δεύτερες εκλογές. Βεβαίως μπορεί να πάνε να ψηφίσουν περισσότεροι, αλλά ενώ η δυναμική των αποτελεσμάτων που δημιουργεί συνέχεια ενδιαφέρον. Το ανώτατο. Είχαμε διαπιστώσει κάτι για αυτό που σας λέει ο Δημήτρης. Ότι πολλοί κόσμος που πήγε. Για να πάμε και στον Άρη. Πολλοί κόσμος που πήγε τώρα. έλεγε συγκεκριμένο παράδειγμα. Παιδιού που σου έλεγε δεν θα μου δώσουν πάλι άδεια να πάω να ξαναψηφίσω. Βεβαίως. Πολλοί κόσμος που ταξίδεψε δεν τώρα. Δεν μπορεί να ξαναπάει δεύτερη μπορεί φορά. Δεν μπορεί να ξαναταξιδέψει. Είναι ένας μήνας. Είναι υποχρεωτική να πάρει άδεια. Δεν είναι έτσι. Είναι υποχρεωτική στα χαρτιά. Όχι, ξέρετε πώς οι εργοδότες καταστρατηγούν αυτές τις υποχρεωτικότητες. Άπειρε. Ο μαγαζάτορας τώρα θα δώσει άπειρη. Στο νησί. Έχω εγώ παραδείγματα παιδιών μου λένε δεν με αφήνει ο εργοδότης να πάω ή στις πρώτες του είπα θα πας στις δεύτερες. Μπορεί να υπάρχουν. Πήγε στις πρώτες στις δεύτερες να πας. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή τον κατηγορούσαν τον Μητσοτάκη ότι το πάει Ιούλιο για να μην ψηφίζουν οι νέοι, το έφερε και μπροστά. Το έφερε και 25 Ιουνίου. Ναι, ναι, πιο γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Μάλιστα.
Τώρα, δεν για ρωτήσατε γιατί πέσανε έξω οι δημοσκοπήσεις. Θα μας το πείτε τώρα, πριν να κάνει το σχόλιο του Άρη, θα πάμε και σε αυτό αμέσως μετά. Λίγο για τα έσω ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε, Άρη μου, τι πρέπει να περιμένουμε εκεί. Εάν θα έχουμε αυτοκριτική, αν θα έχουμε αλλαγές, αν θα αλλάξει στρατηγική, αν θα αλλάξει η λογική, αν θα αλλάξει τα... Τι θα δούμε. Θα αλλάξει εκπρόσωπο, θα αλλάξει ηγετική ομάδα, θα αλλάξει τους αυτούς που θα εκφράζουν το νέο μήνυμα. Εκπρόσωπο δεν έχει λόγο. Έχω βαρεθεί πριν ξεκινήσω καν. Δηλαδή έχω συγγνώμη που θα το πω, αλλά βαρέθηκα πριν ξεκινήσω καν. Γιατί. Την να ανοίξω το στόμα μου. Μπορούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας το οποίο θέλει λύσεις, προτάσεις, πολιτικές. Συμφωνώ. Εφαρμόσιμες. Μάλιστα. Τώρα, το τι θα κάνει η αριστερά μεταξύ της. Η αριστερά έχει 4 χρόνια. Την ευκαιρία την έχασε ο κ. Τσίπρας. Μακάρι να τη βρει από τώρα και να πάει παρακάτω. 8 χρόνια. Ορίστε. 8 χρόνια. Όχι, εγώ λέω ότι. Από το αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, ναι, ιτήθηκε πριν από 4 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια δεν δούλεψε και ήρθε ένας μελετηρός. Εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα μια εικόνα, αν βάλουμε και τους δύο δίπλα. Είναι ένας μελετηρός και ένας αδιάβαστος. Να τους βάλουμε σε μαθητές, ας πούμε. Να τους βάλουμε σε επίπεδο μαθητών. Ο μελετηρός κάτσε εκεί, τσίκι τσίκι, αλλού τα πήγε καλά, αλλού τα πήγε καλά. Μην λέμε κοινοτοπίες τώρα, προφανώς δεν μπορεί να είσαι άπιστος σε όλα. Λοιπόν, αλλά η εικόνα, η άμεση σύγκριση, και αυτό επιβραβεύει ο πολίτης, λέει: έχω έναν αδιάβαστο και έναν μελετηρό. Τον μελετηρό τον αξιολόγησε και του έδωσε, θρίαμβο, τον αδιάβαστο του έφερε πανολεθρία. Αυτό που συνέβη στον κύριο Τσίπρα, για να έχουν νόημα και οι λέξεις δηλαδή, δεν είναι ήττα, είναι πανολεθρία. Μάλιστα. Το αλλού είναι θρίαμβος. Λέει ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης και πολύ σωστά λέει ότι αυτό τώρα πρέπει να βγει και στα χαρτιά όμως. Δηλαδή την πρώτη φορά βγήκε, τώρα όμως για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Με βάση την εντολή που έδωσαν οι πολίτες, τι είπαν, πάρε το αυτοδύναμο. Πάρ το μόνο σου όλο, θα ζητάω ευθύνες από σένα. Για όλους τους οσέδες που θα βρω στο μέλλον, εσύ φταίς. Ναι. Εσύ χρεώνεσαι. Έτσι. Αυτό είναι δηλαδή η αγωνία τώρα και το άγχος που λέμε αν θα είναι αλαζόν κτλ. Η παραμικρή αλαζονία του Μητσοτάκη θα πληρώνεται στο δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Τελεία. Μην αγωνόμαστε. Θα βγει στις δεύτερες εκλογές αυτό. Γιατί έχουμε νέες εκλογές. Δεν έχει νόημα. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Από την ώρα που η κοινωνία λέει, προσπαθώ να τα διαβάσουμε μια λογική τα πράγματα. Ναι. Από την ώρα που η κοινωνία κάνει ένα τέτοιο βήμα την πρώτη Κυριακή, δεν βρισκώ. Λόγω δεν βρίσκω ίχνος λογικής να μην το κάνει τη δεύτερη Κυριακή. Να μην το κλειδώσει. Είπε κάποιες δικαιολογίες. Το καταλαβαίνω, τα αντιλαμβάνομαι όλα. Σωστά, ο κύριος Δημιώτης πολύ σωστά λέει: παιδιά, πρέπει να ξαναπάμε. Δηλαδή πρέπει να ξανακάνουμε την κίνηση. Τώρα, λογικά αυτό το 40 πρέπει να διατηρηθεί για να έχει και νόημα η πρώτη εντολή. Αν είναι να παίζουμε ανά Κυριακή και να αλλάζουμε σήμερα έτσι και αύριο, έτσι τι να πω. Άξι τη μοίρα μα. Δεν μπορώ να το δω αλλιώ. Από και μετά. Εχθές εγώ αυτό που κατάλαβα από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπάρχει πάλι το γνωστό. Είπαν, δεν ξέρω. Φταίνει οι άλλοι, ας πούμε. Φταίνει οι άλλοι. Ότι το φταίνει οι άλλοι. Δηλαδή πάλι ίχνος, πάλι αυτοκριτική δεν έγινε. Πάλι τα ίδια. Όχι. Και το βράδυ είπαν. Με συγχωρείς, Άρη, που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Τα ακούσαμε αυτό. Δηλαδή ο κόσμος ξέχασε Τέμπη, ξέχασε. Τα ακούσαμε, ναι. Τα ακούσαμε κατά κόρο. Το βράδυ των εκλογών, λέτε. Ενώ αυτό κρίθηκε από τον κόσμο. Έληξε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πρέπει να δώσω. Δεν μπορεί να επανέρχεσαι σε κάτι. Οι εκλογές αυτό μηδενίζουν το κοντέρ. Ναι ή όχι. Ναι, ναι. Βέβαια. Τώρα, κύριε Δημιώτη, είπαμε πριν να δούμε γιατί δεν αποτυπώθηκε. Με συγχωρείτε, να το κλείσω λίγο. Ναι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον εδώ. Ναι. Αν στον ΣΥΡΙΖΑ θα κονταροκτυπηθούν οι παλαιοπασοκικοί, ενώ από το προερχόμενο το ΠΑΣΟΚ, μέσω ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερή. Εκεί θα υπάρχει μια σύγκρουση για το πού το πράγμα θα. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Πού θα κατασταλάξει. Να, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο παλαιό σύγχρονο. Ποιον είναι σοσιαλιστικού αριστερού κόμματος απέναντι στη Χριστιανοδημοκρατία. Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, όταν λέει. Πολύ γενναία βγήκε ο κύριος Τσίπρας. Ποιον εννοεί, λέω εγώ εδώ. Όλο το κόμμα. Γιατί εδώ υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για αυτό που γινόταν εδώ, να μην ξεχνάμε. Λέει, είπε για παιδική χαρά. Με συγχωρείτε. Είπε για όλο το κόμμα ουσιαστικά. Εδώ μέχρι προχθές λέγαμε στους Έλληνες πολίτες ότι είναι κάτω από μια χούντα που τους παρακολουθεί, είναι τρομοκρατημένοι και δεν μιλάνε, και στις 10 του μήνα
πεινάνε και σέντονται στο έδαφος. Άκη μου έφαγε 20 πόντους κατά κέφαλα. Τι έδωσε και αυτό. Εδώ. Άκη μου επιτρέπεις. Έφαγε 20 πόντους. Ήταν μια γενναία αυτοκριτική. Έφαγε 20 πόντους κατά κέφαλα. Τι άλλο του συμβεί. Να του πούμε τώρα του κυρίου Γιώργου Τσίπρα ότι δεν τα λες καλά. Να αποφασίσουμε τι θέλουμε να λένε. Πάει να ξεφύγει τώρα. Αυτά θα τα βρούμε. Αυτά θα τα δούμε τώρα. Καθένας θα προσπαθήσει να πάρει θέση στην επόμενη φάση. Πάντως, ξαναλέω, εμένα μου έκανε εντύπωση και θέλω και το σχόλιο του κυρίου Δρυμιώτη ότι την Κυριακή στην Κάλπη, δηλαδή στο παραβάν, ψήφισε, αποφάσισε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Εγώ δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αυτό λένε οι αναλύσεις των δημοσκοπήσεων. Δεν είδα την άκουσα το σύνολο των δημοσκόπων χθες. Κοιτάξτε, οι δημοσκόποι. Να πάμε να εξηγήσουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, θα βλέπουμε το μεταξύ στις οθόνες μας πώς ψήφισαν τα. Πώς ψήφισε ο κόσμος. Έτσι, στα exit poll δηλαδή, τι ψήφισε ο κόσμος. Βλέπουμε Νέα Δημοκρατία 51,3, 17 ΣΥΡΙΖΑ, 10 ΠΑΣΟΚ. Μα δεν είναι τόσο μεγάλο. 51, προσέξτε να δείτε που μιλάμε. Αναποφάσιστη ήταν 10%. Μάλιστα. Το 51 σημαίνει το 5% και το άλλο το 1,7. Ναι. Δηλαδή είναι το 5%. Δεν μπορεί να του δώσε αυτό το πράγμα τόση μεγάλη διαφορά όσοι, όσοι θέλουμε. Δεν είναι και λίγο το 5%. Όχι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που 35-40. Συνέβη. Αυτό που συνέβη με τις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί πέσαν έξω. Καταρχήν δεν πέσαν έξω όσον αφορά τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο. Εντάξει, πέσαν σωστό, έξω όσον σωστό, αφορά σωστό, τα, το εύρος. Ναι. Τα ποσοστά πέσαν έξω. Αλλιώτικα. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος που μπορεί να δικαιολογηθεί είναι να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μετά από τις ημέρες που μετράγανε. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το θέμα του Κατρούγκαλου έπαιξε τεράστιο ρόλο. Έτσι λέτε. Όχι μόνο αυτό, και ο χειρισμός. Το έδειξαν τα exit poll αυτό. Να, αυτό που λέτε τώρα. Ελεύθεροι επαγγελματίες πώς ψήφισαν. Λοιπόν, αυτή 54% και είναι αυτή είναι 1.800.000. Πάρα πολλοί κόσμοι. 1.800.000. Δεν πρόλαβαν να το μετρήσουν αυτό οι δημοσκοπήσεις. Όχι. Στην ολότητά του. Περίμενε. Όχι στην ολότητά του. Όχι, αυτό είναι αποτέλεσμα τη προφορία. Το αποτέλεσμα. Δεύτερο, ο χειρισμός του θέματος Κατρούγκαλου ήταν εντελώς λάθος. Διότι ο πονηρός, ο καχύποπτος Έλληνας, εάν με τον αφήνανε και να λέγανε, δηλαδή το εκτονώνα λέγοντας ότι είναι προσωπική του άποψη, μπορούσε να έχει λιγότερο. Λιγότερη ζημιά. Λιγότερη ζημιά. Υποχρεώνοντας τον σε παρέντηση, ο πονηρός, ο καχύποπτος Έλληνας σου λέει αυτό. Κάτι κρύβουν. Είναι ο Μαρτυριάδης. Το είπε και ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Το δεύτερο σημείο, το οποίο. Προσέξτε. Εδώ βλέπουμε τους συνταξιούχους εμείς όσο μιλάτε. Έκανε μια έκκληση προς τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής που θα μπορούσε να θεωρηθεί και. Πώς να σου πω. Άνοιγμα. Ναι, αλλά στον κόσμο λειτουργήσε και το γεγονός ότι δεν ψήφισε τον νόμο. Ακριβώς. Δηλαδή, συνδυαστικό ήταν αυτό. Άρα γι' αυτό δεν ψήφισε. Άρα γι' αυτό δεν ψήφισε τον νόμο. Το συνδυαστικό. Το ταύτισαν. Ναι, αλλά και αυτή η δήλωση έγινε. Μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Για δείτε εδώ τώρα, εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ είναι οι νέοι. 17 έως 24 εκεί πόνταρε ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά. Όλα μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. 25-34 και εκεί έβαζε όλα τα λεφτά. Εδώ πάντως δεν το διαβάσαμε αυτό ούτε εμείς. Γιατί και εμείς θεωρούμε ότι οι νέοι είναι κάτι τύπου που κρύβω κάτω από κάποια χιδέα hashtag. Δεν είναι αυτοί οι νέοι. Απεδείχθη πως όχι. Απεδείχθη πως όχι. Έχω μια άλλη εξήγηση, πολύ πιο απλή. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής μπορεί με να ικανοποιεί 20.000 ανθρώπους, αλλά σκεφτείτε το θυμό των υπόλοιπων 60.000 που προσπαθούν. Που προσπαθούν και σου λέει εγώ και τον γονέα του αυτού, ο οποίος πλήρωσε τα φροντιστήρια. Δεν θα μου έρθει ο άλλος από την πίσω πόρτα. Και θα μου έρθει ο άλλος και θα μπει. Και θα είναι ισότιμος με το παιδί μου το οποίο κουράστηκε. Αυτό είναι το σημαντικό. Μεγά, το πολύ σημαντικό το πτυχίο αυτό του ενός. Που, γιατί ο άλλος δεν θα πάρει πτυχίο. Δεν θα είμαστε ίδιοι. Εγώ δύο και μόνο το αυτό εξηγείται για τους νέους. Δεν μόνο θα πάρει πτυχίο. Μπορεί να πάρει και αυτός άρρη πτυχίο. Πάρει. Με άλλους τρόπους. Πέρα πτυχίο. Δεν πρόκειται να πάρει. Αλλά δεν χάνεται η αξία του πτυχίου για εκείνους οι οποίοι παλεύουν να βγάλουν το βαθμό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν. Θανάσιμο λάθος. Άρα και αυτό πήγε λάθος, λέτε. Μα γι' αυτό και βλέπετε τους νέους. Μάλιστα. Που οι νέοι και το 19 στην παντοδυναμία του νέου της Νέας Δημοκρατίας ήταν μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο κύριος Ζουράδης. Υπάρχει και η δήλωση του κυρίου Ζουράδη. Που έβρισε τα παιδιά. Που έβρισε όσα παιδιά
Δεν εξελέγει βέβαια ο Κυριακός. Ναι, ναι. Αλλά παιδιά, είχε κατατεθεί στην. Βέβαια, παιδιά. Έκανε όλα τα λάθη που γράφει το βιβλίο. Τα τέτοια και έγραψε και το δεύτερο τόμο. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέει τι δεν πρέπει να κάνετε. Τι δεν πρέπει να κάνετε. Έγραψε και το δεύτερο τόμο. Ακριβώς. Τώρα πάντως εγώ πιστεύω εδώ, για να το συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν, κύριε Δημιώτη, ότι πρέπει να διαβάσουμε κι αλλιώς τους νέους. Οι νέοι δεν είναι κάποια παιδιά οι οποίοι χαζολογάνε από το μέχρι το βράδυ στα social media, γράφουν και βρίζουν και κάνουν τους κομματικούς στρατούς. Είναι παιδιά που θέλουν να προοδεύσουν, που θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, θέλουν καλύτερες δουλειές, θέλουν καλύτερα χρήματα, θέλουν καλύτερη προοπτική. Ποιοι νέοι είναι, αυτοί είναι οι νέοι σήμερα. Ανεξαρτήτως το τι ψηφίζουν. Νομίζω ότι το είπε ο Άρης απόψε ξεκινώντας την κουβέντα. Ο κόσμος ψήφισε ηρεμία, παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι. Δηλαδή, μπροστά στην αβεβαιότητα του τι θα συμβεί, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, κυβέρνηση τιμένων, κυβέρνηση... Ανοχής. Την αντιπολίτευση. Βέβαια. Ανοχής. Κυβέρνηση ανοχής. Και εγώ έτσι το καταλαβαίνουμε. Και από την άλλη... Δεν τιμωρεί την κυβέρνηση και τιμωρεί την αντιπολίτευση. Γιατί να τιμωρήσει την κυβέρνηση. Αυτό λέω. Συμφωνώ απολύτως μαζί. Η κυβέρνηση του λέει... Θες κάτι, η κυβέρνηση του λέει... Συμφωνώ. Του λέει, εδώ υπάρχει κάτι, μια σταθερότητα. Από εκεί δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Δείτε ένα πρόσωπο, κύριε Δημιώτη. Η κυρία Κεραμέως, ναι. Η υπουργός Παιδείας, ναι. Πόσους σταυρούς πήρε? Πάρα πολύ. Η υπουργός Παιδείας, η οποία κατηγορήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι κόβει το μέλλον των παιδιών. Ναι. Ότι θέλει να ιδιωτικοποιήσει την παιδεία. Ότι εξυπηρετεί τα ιδιωτικά κολέγια κτλ. Η Κεραμέως που ήταν εδώ και έλεγε: έχουμε φέρει το τάδε πανεπιστήμιο, έχουμε κάνει αυτό το πανεπιστήμιο, αυτό το Χάρβαρντ, το Κολούμπια κτλ. Για τα παιδιά να έχουν τέτοιο. Όλο αυτό το αφήγημα της Κεραμέως, το οποίο είχε στοχοποιηθεί από την άλλη πλευρά ως καταδικαστικό, ως απολύτως απαγορευτικό για τα όνειρα της νέας γενιάς, μέχρι και ο κύριος Τσίπρας είπε σε εκείνη την ομιλία του: η Κεραμέως έκοψε. Βέβαια. Και η Κεραμέως επιβραβεύθηκε απολύτως. Δεν κόπηκες, λες, έκοψε η Κεραμέως. Εντάξει, είναι διαφορετικό αυτό που λες με την ψήφο του νεοδημοκρατικού κοινού, την οποία βεβαίως όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, αυτό αλλά λέω. Δεν είναι όλοι οι νεοδημοκράτες. Όχι. Γίνανε νεοδημοκράτες τώρα. Με την ψήφο τους. Ναι, σαφώς. Τα νούμερα είναι απόλυτα. Τα νούμερα είναι απόλυτα. Όποιος ψάχνει δικαιολογίες εκτός της αντικειμενικής αλήθειας, νομίζω ότι. 10 χρόνια. Θα ιτηθεί επίσης για μία ακόμα. Μετά από 10 χρόνια που δοκιμάσαμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν καταλήξαν πουθενά και μην γυρίζω στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν γυρίζουμε οι περισσότεροι των Ελλήνων. Στην κανονικότητα. Γυρίζουμε μία σελίδα και λέμε πάμε τώρα να ανταμώσουμε κάτι για να το φέρουμε αυτό το πράγμα λίγο στα ίσα. Να δούμε για αυτό που λέμε τις καλύτερες δουλειές, τις καλύτερες αμοιβές. Όλα να πάρουν μια άλλη να αποκτηθεί μια κίνηση. Είναι, μας τέλειωσε αυτό που λέμε η οργή, δηλαδή, και γυρίζουμε. Δεν μας τέλειωσε. Το λέω και το άκουσα και αυτό ως ανάλυση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ως ένα κόμμα που αγκάλιασε το χώρο αυτό της οργής, τέλος πάντων, και πάλεψε μέσα σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, θα το ξαναπώ πάλι, αν ξαναγίνουμε πάλι, γιατί ξέρω ότι παλιότερα έτσι προκαλούσε μια ενόχληση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και έφυγε από το κόμμα της διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα καλείται τώρα να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, σας άκουσα, ναι, πράγματι κυκλοφορεί γύρω-γύρω από το ψοφίμι. Ναι. Αλλά το ΠΑΣΟΚ τι θα είναι στην επόμενη φάση? Ναι. Θα είναι κόμμα καταγγελίας να αντικαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν βλέπω να έχει μέλλον. Όχι, προσωπικά. Ναι. Να το ξεκινήσω αλλιώς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι έπεσα έξω και ότι η συνταγή Ανδουλάκη σε αυτές τις εκλογές λειτουργήσε. Περπάτησε. Πρέπει να το πω αυτό, διότι έλεγα ότι πρέπει να πάρει μια άλλη στάση. Λοιπόν. Αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε, αλλά το από εδώ και μετά το ΠΑΣΟΚ τι θα είναι? Θα είναι κάτι που θα αντικαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ και θα λέει διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα ακολουθούν την κοινωνία, ή θα έχει μια ευρύτητα, ένα άνοιγμα ιδεολογικό? Μεθαύριο η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί μπροστά πάλι με τον Μητσοτάκη που ανοίγει την κουβέντα. Αυτά πρέπει να κουβεντιάσουμε τώρα. Τι να λέμε τώρα? Ενόψει της αναθεώρησης. Ενόψει της αναθεώρησης. Θα πάμε βήμα παρακάτω. Ωραία, θα αλλάξει πίστα η Ελλάδα. Αυτό να σου πω. Αυτά κάτι τα θέματα να κουβεντιάσουμε. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σε αυτή την περίοδο που μεσολαβεί μέσα στις εκλογές. Προφανώς ναι. Έχουμε στελέχη. Βεβαίως ναι. Τι θα πείτε για το άρθρο 16? Βεβαίως τι θα πείτε ναι. για αυτό? Τι θα πείτε για το άλλο? Και να δεσμευτούν και να συζητήσουμε τα θέματα. Αν μου επιτρέπετε, το ποσοστό που κατέκτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
ένα προσωπικό σχόλιο είναι ουσιαστικά μου δηλώνει, μου μεταφράζεται και ως ισχυρή επανίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εισχωρεί στο χώρο πλέον της σύγχρονης ευρωπαϊκής χριστιανοδημοκρατίας. Mm-hmm. Απελευθερωμένη από τα βαρύδια του παρελθόντος, έχει τη δυνατότητα πλέον να ανοίξει και τα ιδεολογικά πανιά. Mm-hmm. Έτσι το μεταφράζω τουλάχιστον είναι εγώ. Αυτό το στίχημα, αυτό το στίχημα, αυτό το μήνυμα στίχημα θα το εκλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ένα από τα πράγματα δεν αναδείχθηκε είναι ότι με την ψήφο του ο κόσμος καταδίκασε την απλή αναλογική. Βέβαια. Την καταδίκασε. Το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας. Το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουν. Δεν είμαστε για απλή αναλογική. Εμείς θέλουμε ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, και το δεύτερο... Και την ενταφίαση η ίδια αριστερά. Η ίδια. Και το δεύτερο σημείο... παραπάνω να μπει και που, το καρφί. Που θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, είναι ότι δεν πίστευα τα μάτια μου που έβλεπα τα νούμερα. Ειλικρινά. Τώρα, μια και το λέτε αυτό, επειδή υπόθηκε το βράδυ, τη βραδιά των εκλογών, ότι είπε ο Άδωνης και κάποια άλλα στελέχη, δώστε μας τη δύναμη, λέει, και τους 180 για να αλλάξουμε πια και αυτά που θέλουμε στο σύνταγμα. Το 180 με τι πιάνετε? Το 180... Σε ένα υποθετικό σενάριο. Προσέχτε, αυτό ήταν, ναι. Με 8% απ' έξω θέλει, ναι, 47,84. Α, πας πολύ ψηλά. Πάμε πολύ ψηλά. Εδώ... Αλλιώς, τι ποσοστό θέλουμε απ' έξω, τι προϋποθέσετε, τι συνδυασμό θέλουμε? Κοιτάξτε, αν υπήρχε όπως ήταν το 2016, θα ήταν πολύ κοντά. Δηλαδή, με 173 και μερικούς από το ΠΑΣΟΚ θα την κάνανε. Συμπλήρωνε στο 180. Θα την κάνανε. Μάλιστα. Αυτή είναι η ελπίδα που λέτε. Έχει κάνει ένα... Χθες στην Καθημερινή, όχι στην Καθημερινή, στα Νέα, δεν έχει σημασία. Ναι. Ο Στέφανος ο Μάνος έχει κάνει μια πρόταση ότι μήπως αυτή τη στιγμή συνεννοούντουσαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ναι, που θα κάνανε μια πανίσχυρη κυβέρνηση για να αλλάζανε και απευθείας στο Σύνταγμα. Α, χωρίς να χρειαστεί η μεθεπόμενη. Χωρίς να χρειαστεί η μεθεπόμενη. Γιατί πάει μακριά η βαλίτσα. Γιατί καταλάβατε, λοιπόν. Και αν δεν τα βρουν. Και αν δεν τα βρουν. Να πάμε ούτε στη μεθεπόμενη. Και να πάει στα δισέκονα. Εκεί μπορεί, σωστό, μπορεί να υπάρξει. Ήταν μια καλή παρατήρηση του Στέφανα. Απορρίφθηκε μετεπένων και την Πανοκρουσιών. Ακριβώς. Εγώ πλήρως αντιλαμβάνομαι τι λέει ο Στέφανος Μάνος. Εννοείται. Όπως το εξηγεί ο κύριος Δημιώτης, αλλά αυτό απορρίφθηκε προτού σφυρίξει το τέλος του μάτς του πρώτου ο διαιτητής. Δηλαδή από το 80 είπε για το πάμε στο επόμενο. Μάλλον είπε, παιδιά, πάμε παράταση. Πώς θα το πάμε στο επόμενο. Συνέχεια όμως ad hoc συγκλήσεις μπορεί να υπάρχουν. Το μετά είναι αυτό. Η συζήτηση που πρέπει να γίνει τώρα για να διαφανεί και ποιος θέλουμε και να διαφανεί τι θέλει το ΠΑΣΟΚ για τον εαυτό του, ποιος θα είναι ο ρόλος του, να ανοίξει τώρα η συζήτηση. Τώρα πρέπει, γιατί τώρα δεν έχουμε άλλο να κουβεντιάσουμε. Τώρα έχουμε ανοίξει μισό λόγο. Η κοινωνία, αν μου επιτρέπετε, δεν γαλιφάρω την κοινωνία πρωινιάτικα. Ναι. Έχουμε πει διάφορα και πολλές φορές έχω βρεθεί και αντιμέτωπος. Mm. Αλλά σε αυτή τη στιγμή πάντως η κοινωνία πήγε ένα βήμα μπροστά από το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να το δούμε αυτό, να το διαβάσουμε. Πήγε πολύ μπροστά. Παιδιά, αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Έλληνες έχουν οριμάσει. Είναι δηλαδή, δεν ψηφίζουν με το θυμικό, ψηφίζουν με τη λογική πλέον. Λοιπόν, και με τη ζωή τους, με την προοπτική τους. Γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτού του θυμικού, κύριε Δημιώτη. Ε? Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πώς δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις του 2015. Τι είναι αυτά, δεν είναι θέμα. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις του 2015 ή του 2012. Τώρα. Του 2015 προέβαλε ένα όνειρο που δεν υπήρχε ο Τσίπρας. Λοιπόν, αγοράσαμε μια φορά αυτό. Λέει, θα καταργήσω το ΝΕΜΦΙΑ. Το μνημόνιο με ένα νόμο γυρίζει. Αυτά δεν μπορούσε να τα ξαναπεί τώρα. Λοιπόν. Για να μην μπερδευόμαστε, η επόμενη Βουλή θα καθορίσει τα θέματα. Στη μεθεπόμενη γίνεται. Απλώς η επόμενη Βουλή, αυτή θα σχηματιστεί. Θα ανοίξουν τα θέματα. Θα ανοίξουν και θα ψηφιστούν και θα πούνε τι θέλουμε να κάνουμε. Σωστά το λες, γιατί δεν είναι η αμέσως. Δεν είναι η αμέσως. Για να μην μπερδέψω το ακροατήριο. Χρειάζεται δύο κοινοβουλευτικές συνθήκες. Για να πάμε σε αναθεώρηση συντάγματος. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, γι' αυτό σωστά το λέμε εδώ. Πρέπει να ανοίξουν τα θέματα τώρα, να τα ανοίξουμε κι εμείς. Τι ζητήματα θα συζητήσουμε για την αναθεώρηση? Ένα είναι το άρθρο 16, αυτό το ξέρουμε. Τι άλλα θέματα έχουμε να συζητήσουμε? Για μένα είναι το πλέον επίγον για να γίνει για τον τόπο. Ειλικρινά σας το λέω. Εάν τυχόν δεν έχουν ανταγωνισμό τα κρατικά πανεπιστήμια, ουδέποτε θα γίνουν καλά. Γιατί δεν είναι καλά? Όχι. Όχι. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά?
Δεν είναι καλά τα ελληνικά. Όχι, είναι καλή η Έλληνε. Είναι καλή η Έλληνε φοιτητέ. Σα σέβομαι, σα εκτιμώ, είναι... αλλά δεν είναι καλά τα ελληνικά πανεπιστήμια. Όχι. Τι λέτε, κύριε Τριμιώτη. Δεν είναι καλό το Αριστοτέλειο. Δεν είναι καλό το Εθνικό Μετσόβιο. Δεν είναι καλό το Πανεπιστημίο τη Κρήτη. Δεν είναι καλό το Μαθηματικό του Ιωαννίνου και τη Αθήνα. Δεν είναι καλή η ιατρική μα από τι καλύτερε του κόσμου. Όχι. Τι λέτε, κύριε Τριμιώτη. Καλά, εντάξει, τι να κάνουμε. Καθένα λέει τη γνώμη του. Καλά, εντάξει. Καλά, γιατί όλα συγκριτικά είναι. Μην μηδενίζουμε τώρα το ελληνικό πανεπιστήμιο. Να μιλήσω για αυτό. Έχει πάει σε κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο και να είναι γεμάτο γκράφιντι. Τι είναι τώρα αυτό, τι σχέση έχει αυτό με την αξία τώρα. Πώς δεν έχει αξία. Πώς μηδενίζετε, κύριε Δρυμιό, την αξία των Ελλήνων καθηγητών. Δεν ακούστε. Έχει πάει σε κανένα πανεπιστήμιο που να έχουν χτίσει τον καθηγητή. Τι σχέση έχει αυτό με την αξία του πανεπιστημίου. Έχει, μάλιστα. Γιατί αν τυχόν δημιουργηθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα γίνονται αυτά. Είμαι τα πανεπιστήμια. Ο Έλληνας δάσκαλος του πανεπιστημίου που σας γιατί ακούει. Γιατί δεν θα γίνονται. Γιατί θα είναι δίπλα-δίπλα δύο μαγαζιά το μηδενισμό. Το κράτος αυτό δεν θα βάλει μυαλό σε αυτούς που τα κάνουν. Το τουρδικέ με την ταυτότητα θα βάλει μυαλό. Όχι αν δίπλα θα είναι να κάνει το δυνατόν να συγκριθεί ένα απλό ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί δεν θα είναι το MIT. Και εγώ μπορώ να συμφωνήσω για την ίδρυση των ξένων πανεπιστήμιων, τη λειτουργία. Έχουμε εδώ και 20-25 χρόνια τη λειτουργία των ιδιωτικών κολεγίων. Μην κρυβόμαστε από την πραγματικότητα. Αλλά λέω, μπορεί να συγκριθεί ένα οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, δεν είναι το MIT, ούτε το Harvard, ξαναλέω, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με την Κρήτη, με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με την Ιατρική Σχολή της Αθήνας, με την Νομική Σχολή της Αθήνας. Θα κλείσουμε μέσα. Θα έρθει ένα συγκροτημένο πράγμα, δεν θα έρθει ένα παραμάγαζο. Mm-hmm. Δηλαδή για να σταθεί, συγκριτικά, να συγκριθεί με το κατεστημένο κρατικό πανεπιστήμιο της Ελλάδος, θα έρθει ένα σοβαρό πανεπιστήμιο. Κατεστημένο με... το ελληνικό πανεπιστήμιο. Κατεστημένο εννοώ με τον χρόνο του. Κατεστημένο. Πώς θα το πω. Εγκατεστημένο. Πώς θα το πω. Κατεστημένο. Η κυρία Κεραμέως δεν έχει την ίδια αντίληψη ότι είναι κατεστημένο το ελληνικό πανεπιστήμιο. Το αντίθετο. Πρέπει να λέω ότι έχουμε ένα κατεστημένο πανεπιστήμιο 150 χρόνων και ποιο είναι το πρόβλημα να έρθει ένα δίπλα του. Την αγωνία δεν καταλαβαίνω. Η αγωνία είναι αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι η αγωνία είναι στο ότι συγκρινόμαστε το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν είπα ότι θέλει να το μηδενίσει κανείς. Ποιο είναι το πρόβλημα να σταθεί δίπλα στον άλλο. Αυτό είναι. Μια τελευταία μια φράση. Εγώ πολυτεχνείο τέλειωσα. Όταν χάναμε την περίοδο του Μαΐου, χάναμε το χρόνο. Να γιατί δεν είναι καλό το ελληνικό πανεπιστήμιο. Γιατί έχει τους αιώνιους φοιτητές. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πάμε στην Αναστασία Σταθούλη. Δεν είπαμε το εξής. Τι να πούμε. Δεν είπαμε. Τι ξέχασες. Σε σύνολο 391 που εψήφισαν από τους 1.800 στις φυλακές Κορυδαλού και τους καλημερίζω. Εκεί μας πας. ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο? 88,89. 88. Ναι. Τι είναι τώρα. Νέα Δημοκρατία 4,23. Περίμενε τώρα. Περίμενε γιατί εκεί πάμε τώρα στη συνάδελφο. Στους 321 που ψήφισαν, το ΣΥΡΙΖΑ πήρε 90%.